περασμένη φορά θυμίστε, αναφερόμενοι πάντοτε στην 13η κατοίκηση του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων, είχαμε αναλύσει αυτό το πολύ σπουδαίο σημείο της τρίτης παραγράφου, ότι ο λόγος του Σταυρού, Ιουδαίοι μένε στην σκάνδαλον, έθνεση δε μορία, ημίν δε σωτηρία. Δια τους Ιουδαίους ο Σταυρός είναι σκάνδαλον, δια τους ειδωλολάτρας είναι μορία, για μας όμως είναι σωτηρία. Και είχαμε καταναλώσει όλη την ώρα αναλύοντες το θέμα αυτό. Σημειώνει παρακάτω ο Άγιος Κύριλλος και λέγει: ούγαριν ψηλός άνθρωπος, καθώς ήρητε ο υπεραποθνίσκον, αλλά Υιός Θεού, Θεός εν άνθρωποι σας. Και τούτο διότι δεν είναι το απλός άνθρωπος, όπως έχει υποθεί εκείνος ο οποίος απέθνησκε για κάποιους, ο υπεραποθνίσκον, αλλά Υιός Θεού, ήταν Υιός Θεού, ήταν Θεός που ενυνθρώπησε. Και έχει τώρα τα επιχειρηματά του και λέγει: ήτα το μεν επί Μωυσέως πρόβατον μακράν απείλασε τον ολοθρεύοντα, το δε του Θεού πρόβατον το αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, πολύ μάλλον ούκ ηλευθέρου των αμαρτιών. Αλλά το μεν αίμα του αλόγου προβάτου την σωτηρίαν παρήχε, το δε του μονογενούς πολύ μάλλον ουσώζει. Εάν λέγει το αίμα των θυσιαζομένων ζώων εμπροκειμένου του προβάτου, του αμνού, προσεφέρετο υπέρ αφέσεως αμαρτιών, ή ακόμη εκείνο το αίμα το οποίο του προβάτου, του αμνού, που ετέθη εις τα ανώφλια, απάνω στα περβάζια δηλαδή των θυρών, επί Μωυσέως στην Αίγυπτον, κατ' εντολή του Θεού, όταν πέρασε ο άγγελος ο ολοθρευτής και φώνευσε όλα τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων, αλλά δεν επήρεξε τα πρωτότοκα των Ιουδαίων, των Εβραίων, συγγνώμη, ακριβώς διότι ήταν το σημάδι ότι δεν έπρεπε να πειραχθούν εκείνο το αίμα του θυσιαζομένου προβάτου, πόσο περισσότερον θα μπορούσε να σώσει το αίμα του πρωτοτύπου πια, γιατί εκείνα ήταν αντίτυπα το αίμα του Χριστού, πόσο περισσότερον. Και έχει εδώ ένα πολύ ωραίο επιχείρημα, το οποίο προσέξατε το: ή της απιστεί τη δυνάμη του σταυροθέντος, εξεταζέτο τους δαίμονας, ή της ου πιστεύει της λόγης, πιστευέτο της φαινομένης. Πολύ κατά την οικουμένην εσταυρώθησαν, αλουδένα πτήσουσιν οι δαίμονες. Πτήσουσιν ήτα σίγμα σίγμα, φοβούνται. Του δε υπερ ημών σταυρωθέντος Χριστού, και το σημείον ειδώντες μόνον του σταυρού, πτήσουσιν οι δαίμονες, επειδή ημέν διοικίας αμαρτίας απέθανον, ο δε υπερ αμαρτιών αλλοτρίων. Αμαρτίαν γάρ ουκ επίησεν, ουδέ βρέχει δόλος εν το στόματι αυτού. Δεν πιστεύεις ότι το αίμα του Χριστού είναι αποτρόπαιον? Δεν πιστεύεις ότι το αίμα του Χριστού είναι λυτρωτικόν? Θα πει αποτρόπαιον, αποτρέπει το κακόν, αποτρέπει την κυριαρχία του σατανά. Απόδειξης ότι οι δαίμονες το φοβούνται το αίμα του Χριστού, φοβούνται τον σταυρόν επί του οποίου εχύθη το αίμα του Χριστού, και είναι αποτρόπαιος ο σταυρός των δαιμόνων. Δηλαδή τους απομακρύνει τους δαίμονες,
Αυτοί οι δαίμονες οι ίδιοι το ομολογούν. Γι' αυτό λέγει εδώ, εξεταζέτω τους δαίμονας. Όποιος απιστεί εις την δύναμη του σταυροθέντος. Ας μου επιτραπεί εδώ, αγαπητοί μου, να αναφερθώ όχι εις τα θαύματα, τα οποία πάντοτε στην ιστορία γίνονται και στην εποχή μας και θα γίνονται πάντοτε, εν ονόματι του Χριστού, του σταυροθέντος, επί του σταυρού οι δαίμονες να τρέπονται εις φυγήν. Ο σταυρός του Χριστού τρέπει εις φυγήν τους δαίμονες. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Σας έχω πει όμως κάτι, γιατί προσπαθώ να λύνω τις απορίες σας χωρίς να μου τις υποβάλλετε όσο τούτο μου είναι δυνατόν. Μπορείτε να μου πείτε ίσως πως μάγοι χρησιμοποιούν το σημείο του σταυρού και μετέρχονται τις μαγείες τους, δηλαδή μετέρχονται την ενέργεια τη δαιμονική. Κι άλλοτε σας το έχω πει, θα σας το πω όμως πάλι. Πρόκειται περί του εγκλωβισμένου σταυρού. Περί τίνος πρόκειται? Είναι γνωστό ότι των σταυρών τον χρησιμοποιούν και οι μασόνοι, οι τέκτονες, όπως και οι μάγοι τον χρησιμοποιούν. Αλλά πρόκειται περί του εγκλωβισμένου σταυρού, περί του εχμαλώτου σταυρού. Τι είναι? Το σύμβολο του εγκλωβισμένου σταυρού είναι το σημείο του σταυρού μέσα σε ένα τρίγωνο, που σημαίνει, που το τρίγωνο είναι το σύμβολο των τεκτώνων, των μασόνων, ο σταυρός το σύμβολο του χριστιανισμού, που σημαίνει εγκλώβησαν, ενεκλώβησαν, φυλάκισαν, μάντρωσαν τον σταυρόν, λέει, την ενέργεια του Θεού. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν ποτέ αυτό να συμβεί? Δηλαδή δέχεται ο Θεός να μαντρωθεί, να εγκλωβιστεί η δύναμη του Τιμίου Σταυρού και οι δαίμονες να χοροπηδούν γύρω από τον Τίμιο Σταυρό? Απαντώ, ναι. Γιατί? Προς τιμωρίαν εκείνων οι οποίοι δεν ζουν κατά Σταυρών Χριστού, δεν ζουν των σταυρικών βίων, αλλά ζουν ένα νοθευμένο Ευαγγέλιο, και για αυτούς ο Σταυρός δεν έχει την δύναμη όπως προβάλλεται μέσα στο Ευαγγέλιο. Όταν οι αυτοί οι άνθρωποι πάνε στις πόρτες των μασόνων, των μάγων και τα λοιπά, εκεί πράγματι δεν ενεργεί ο Τίμιος Σταυρός για τιμωρία τους. Δηλαδή δεν διώχνει ο Θεός τους δαίμονες, επειδή αυτοί δεν πίστεψαν εις το περιεχόμενο του λόγου, δηλαδή του κηρύγματος του Τιμίου Σταυρού, και δεν ζουν την σταυρική ζωή. Αν αντιθέτως ζουν την σταυρική ζωή όχι σε σύμβολα να βάλουν μέσα, σε τρίγωνα και δεν ξέρω τι άλλο, όλους τους δαίμονες του άδου να ανεβάσουν επάνω, όλες τις δυνάμεις του άδου, τις σκοτεινές δυνάμεις του άδου να ανεβάσουν, να συμμαχήσουν και να πολεμήσουν τον Τίμιο Σταυρόν, τίποτα δεν θα πετύχουν. Αυτό να το ξέρετε. Και πήλε άδου που είπε ο Χριστός, ούκα της χύσους είναι της Εκκλησίας, η οποία Εκκλησία είναι ο θεματοφύλαξ του Σταυρού του Χριστού. Αυτή είναι η διαφορά. Και αυτό πρέπει πάντα να το προσέξουμε. Αν το θέλετε, με ένα μικρό, συνηθισμένο, πρακτικό παράδειγμα. Λέμε ότι ο Σταυρός είναι φύλαξ της οικουμένης, φύλακας της ζωής μου. Μάλιστα. Έχω τον Σταυρό στο λαιμό μου, το κρεμασμένον. Έχω τον Τίμιο Σταυρό στο αυτοκίνητό μου. Έχω τον Τίμιο Σταυρό στο σπίτι μου και παθαίνω ατύχημα. Γιατί μου συνέβη αυτό? Δεν με φύλαξε ο Τίμιος Σταυρός? Αν το θέλετε και ψάξουμε, είναι γιατί δεν πιστέψαμε εις το βάθος τη σημασία της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Και η ζωή μας, αν θέλετε ακόμη, δεν είναι σταυρική.
πηγαίνετε παρακαλώ στις παραλίες να δείτε το καλοκαίρι που λούονται οι άνθρωποι, πόσοι από αυτούς φορούν σταυρό. Φορούν σταυρό. Και μετά όταν ντυθούν μάλιστα θα δείτε, έχουν το, ιδίως οι άνδρες, έχουν το πουκάμισο ανοιχτό μέχρι τον αφαλό τους, συγχωρείτε, το έχουν ανοιχτό για να φαίνονται ότι είναι και άνδρες μάλιστα, καταλαβαίνετε παρακάτω, και έχουν τον τίμιο σταυρό εδώ πάνω ψηλά ψηλά. Κάποτε είναι και χρυσός ο σταυρός αυτός, με χρυσή αλυσίδα. Είναι αδιακοσμητικό στοιχείο. Στην παραλία αυτή μπορεί να πόρνευσαν, να μίχευσαν, και αν δεν έκαναν πράξεις, πήγαν εκεί, είδαν, τους είδαν, γέμισε η ψυχή τους από βρωμιά. Δεν ζουν το σταυρικό πνεύμα του Ευαγγελίου, που θα πει αποστρέφω τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητας, που λέει ο 118 ψαλμός. Πώς θέλω να ενεργήσει μετά η δύναμη του Τιμίου Σταυρού? Δεν θα ενεργήσει. Αλλά τι, ούτως υπήν για μένα ο σταυρός είναι εγκλωβισμένος. Δηλαδή ο Θεός επιτρέπει να μην ενεργήσει η δύναμη του Τιμίου Σταυρού, αλλά η ενέργεια του Σατανά που θα μου επιφέρει το κακό. Πιστεύω να το καταλάβαμε. Αλλά εγώ θα ήθελα όμως να μείνω σε ένα ακόμη σημείο. Εκείνο το εξεταζέτο τους δαίμονας, οι οποίοι βεβαίως δαίμονες διαστόματος δαιμονιζομένων λέγουν φοβερά πράγματα. Βλέπετε, πλησιάζουν το λείψανο ενός Αγίου. Δεν λέω τώρα για τον Τίμιο Σταυρό, λέω το τι, θα σας πω γιατί. Το λείψανο ενός Αγίου, ξέρω εγώ, το Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, του Αγίου Ιερασίμου, του Αγίου Σπύριδωνος, του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου και λοιπά και λοιπά. Λείψαν Αγία. Παίρνουν αυτά τα ονόματα που είναι γνωστά, ονόματα Αγία. Και πλησιάζουμε των δαιμονισμένων άνθρωπων εκεί στο λείψανο του Αγίου ή τα Άγια Λείψανα επάνω στον δαιμονισμένο. Και ακούμε να φωνάζει ο ταλέπορος δαιμονισμένος: με καίες, με καίες, με έκαψες. Και ξέρετε πως οι δαίμονες αποκαλούν αυτούς τους Αγίους, τους αποκαλούν καψάλιδες. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει αυτήν την ονομασία. Τι είναι, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, για τους δαίμονες καψάλις, δηλαδή καίγονται. Καίγονται οι δαίμονες. Τι θα πει καίγονται οι δαίμονες? Προσέξτε εδώ. Είπα τα Άγια Λείψανα και δεν είπα σταυρός. Ναι. Θα μου πείτε, μήπως παρέλκω το θέμα, μήπως το πάω πιο πέρα? Προσέξτε, δεν το πάω πιο πέρα. Ξέρετε γιατί είναι Άγιοι? Οι Άγιοι γιατί έζησαν το σταυρικό πνεύμα του Ευαγγελίου. Γι' αυτό ενεργεί ο Τίμιο Σταυρός, δια των Τιμίων Λειψάνων των. Διότι οι ίδιοι έζησαν το σταυρικό πνεύμα του Ευαγγελίου. Βλέπετε παρακαλώ πως ενεργεί η δύναμη του Θεού. Έστω και αν δεν έχω την παρουσία του Τιμίου Σταυρού, την έχω μυστικά εις τα Άγια Λείψανα. Ναι, γι' αυτό και τα Άγια Λείψανα πολλάκι σταυματουργούν, γι' αυτόν τον λόγο. Ο Σταυρός θαυματουργεί. Ο σταυρωθής επί του σταυρού θαυματουργεί. Ο Ιησούς Χριστός, αυτός είναι ο θαυματουργός. Βλέπετε πώς μπορεί να τα θεολογήσει κανείς και να τα βρει όλα αυτά τα πράγματα. Και θα παρακαλέσω έτσι να τα βλέπετε όλα αυτά. Αλλά όχι μόνο οι δαίμονες εδώ ομολογούν τη δύναμη του σταυρού, τη δύναμη του Χριστού, τρέπονται εις φυγήν όταν προβάλλονται τα Άγια Λείψανα, τρέπονται σφυγήν, φωνάζουν, βρίζουν, διαμαρτύρονται, ρίχνουν τον ταλέπορο δαιμονισμένο χάμο, αφρίζει αυτός, χτυπιέται. Θυμηθείτε εκείνο το παιδάκι το ταλέπορο που το πήγε ο πατέρας του στον Χριστόν, όταν ο Κύριος κατέβηκε από το όρος Θαβόρ.
που είπε εις τον πατέρα εκείνον, όχι αν μπορώ εγώ, αλλά αν εσύ πιστεύεις. Και είπε, όχι εν αδιεστραμμένη και άπιστος, έως πότε θα σας ανέχομαι, έως πότε θα είμαι μαζί σας. Δεν ερμηνεύω αυτά του Κυρίου, που δείχνει εδώ ότι οι άνθρωποι απιστούν και δεν πηγαίνουν τους ανθρώπους, δεν πηγαίνουν οι άνθρωποι κοντά του, ότι όταν το παιδί κατ' εντολή του Χριστού να φύγει ο διάβολος, άκουσε την εντολή, όχι το παιδί, ο διάβολος. Το παιδί έκανε το εξής, όχι το παιδί, ο διάβολος έριξε το παιδί κάτω. Το παιδί εσπάρασε κάπου, χτυπιόνταν, ώστε πολλοί να πούν ότι έμεινε νεκρό. Αφού χτυπιόνταν χάμον, μετά ξαπλώθηκε χάμο, ούτε μιλούσε, ούτε λαλούσε, ούτε ανέπνεε, ούτε τίποτε. Είπαν πολλοί, πέθανε το παιδί. Δεν πέθανε, το σήκωσε ο Χριστός, δεν έκανε ανάσταση ο Χριστός, γιατί δεν είχε πεθάνει το παιδί, αλλά εφαίνεται σαν πεθαμένο. Δεν είχε πεθάνει, το ξέρω, δεν ανάστασης. Και τον σήκωσε επάνω. Γιατί? Οι τελευταίοι σπασμοί της κακίας του Σατανά. Πολύ περισσότερο λοιπόν, εάν παρουσιάστηκε το φαινόμενο τότε μπροστά στον Χριστό, το ίδιο συμβαίνει και στους Αγίους εδώ, δηλαδή μπροστά στους Αγίους, στα γυαλίψανα κτλ. Όταν πηγαίνουμε έναν δαιμονισμένο άνθρωπο, αφρίζει, χτυπιέται. Όλα αυτά τι φανερώνουν? Ότι η δύναμη του Σταυρού είναι φοβερή και αποτροπαία εις τους δαίμονες. Πολλοί, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, σταυρώθηκαν, αλλά δεν είναι ο σταυρός του Χριστού, είναι ο σταυρός, θα λέγαμε, των ληστών, των εκάστοτε ληστών που ποτέ σταυρώθηκαν μέσα στην ιστορία. Θα έλεγα στην τελευταία ανάλυση, αγαπητοί μου, όσο και αν μοιάζει ότι είναι τολμηρόν, ότι οι μάγοι και οι μασόνοι και οι τυσέτερος και κάθε πιστός, αλλά που δεν πιστεύει στο σταυρικό, στη σταυρική δύναμη του Χριστού, στην πραγματικότητα δεν χρησιμοποιεί τον σταυρό του Χριστού. Σας λέγω τώρα μια άλλη όψη του πράγματος. Αλλά τον σταυρό των εκάστοτε ληστών που σταυρώθηκαν σαν εγκληματίες μέσα στην κοινωνία. Αλλά αυτοί δεν θαυματουργούν. Πρέπει να έχουμε το σταυρό του Χριστού. Προσέξτε κάτι ακόμα. Και ένα τελευταίο. Εκεί που βλέπει κανείς τη δύναμη του σταυρού του Χριστού, που οι δαίμονες εξεταζόμενοι ομολογούν, είναι ο πνευματισμός. Ξέρετε ότι ο πνευματισμός είναι μία, θα λέγαμε, αρνητική όψη έστω της παρουσίας των δαιμόνων και του φόβου των μπροστά εις των σταυρών του Χριστού. Το γνωρίζετε αυτό? Ξέρετε τι είναι ο πνευματισμός? Το γνωρίζετε? Και που δυστυχώς, κι άλλοτε σας το είπα, είναι τόσο της μόδας σήμερα, και κυρίως που πιστεύετε? Στη μαθητιώσα νεολαία. Ξέρετε ότι τα παιδιά στο σχολείο του γυμνασίου, του λυκείου και οι φοιτητέ ασχολούνται τελευταία με τον πνευματισμό? Φαίνεται πως πρέπει να περάσουν οι νέοι μας από όλα τα σκαλοπάτια της αμαρτίας και να δοκιμάσουν όλες τις γεύσεις του κακού. Περνάμε από το τσιγάρο στα ναρκωτικά, από τα ναρκωτικά στα παρακάτω, στα παραπέρα, στις πορνίες, στα μεθύσια. Φαίνεται ότι πρέπει να δοκιμάσουμε και τον πνευματισμό. Το ξέρετε ότι ασχολούνται έτσι για διασκέδαση, ασχολούνται στα σπίτια που βρίσκονται, όπου βρίσκονται, με τον πνευματισμό? Βέβαια είναι γνωστό ότι ασχολούνται με το καφέ, με το κουπάκι του καφέ, και κάνουν την καφεομαντία. Μικροί ή μεγάλοι ασχολούνται, αλλά με αυτόν τούτον των πνευματισμών, και αν θέλετε με το γνωστό πνευματιστικό, με τη βοήθεια του γνωστού πνευματιστικού τραπεζιού, το οποίο τραπεζάκι ερωτούν. Φοβερό πράγμα, φοβερό. Βλέπετε εκεί την ενέργεια του Σατανά κατά έναν καταπληκτικό τρόπο.
όλοι αυτοί που είναι παρόντες είναι ενεργούμενοι του σατανά. Τώρα, αν υποτεθεί ότι θα μπορούσε να εμφανιστεί ο Τίμιος Σταυρός εκεί από κάποιον πιστόν, εννοείται, διότι δεν είναι αυτός ούτως ο Σταυρός μόνος, αλλά είναι ποιος ακριβώς πιστεύει στον Τίμιο Σταυρόν, τότε κανένα φαινόμενο πνευματιστικό δεν παρουσιάζεται. Κανένα. Σας αναφέρω ένα περιστατικό που έχει κι άλλο το αναφερθεί και έχει και δημοσιευθεί, ίσως και δεν το έχετε διαβάσει, είναι πολύ παλιό αυτό. Κάποτε στην Πάτρα είχε πάει κάποιος πνευματιστής να κάνει κάποια πνευματιστική επίδειξη μέσα σε ένα κινηματοθέατρο. Πουλήθηκαν εισιτήρια για να πάει κόσμος εκεί να δει τα πειράματα αυτά. Άστα δε ότι και πολλές φορές, δεν ξέρω τώρα, ίσως και ακόμη να είναι, παλιότερα και στα σχολεία δυστυχώς και στον στρατών, επήγαιναν αυτοί οι άνθρωποι και ζητούσαν άδεια να, μάλιστα πληρωνόντουσαν φυσικά, να κάνουν κάποια επίδειξη στους στρατιώτες ή στους μαθητάς, και οπωσδήποτε ήταν μια δαιμονική παρουσίαση που αν λειτουργούσαν μερικά πράγματα σωστά σε αυτόν τον τόπο, ποτέ δεν θα επιτρέπετο οι άνθρωποι αυτοί να εμφανίζονται στα σχολεία και εις των στρατών. Λοιπόν, εκεί στην Πάτρα, αφού νοικιάστηκε αυτό το κινηματοθέατρο, σας είπα, κόπηκαν εισιτήρια, κάποιοι επήγαν, τότε αυτοί κάποιοι ήσαν νεαροί, παιδιά ήσαν, τώρα είναι μεγάλη φυσικά, είναι πολλά χρόνια, και έβαλαν κάτω από το τραπεζάκι ένα σταυρό. Ένα τραπεζάκι που ήταν επί σκηνής και θα γίνονται τα πειράματα. Έβαλαν, το κόλλησαν ένα σταυρό. Την καθορισμένη ώρα γεμάτο το κινηματοθέατρο, γιατί είναι και η περιέργεια. Προσέξτε, αυτή η περιέργεια είναι δαιμονική και δεν επιτρέπεται. Δεν πρέπει να πάμε ποτέ σε μία πνευματιστική συνεδρίαση, έτσι λέγεται. Ποτέ δεν πρέπει να πάμε. Προσπαθεί αυτός να επικαλεστεί τα πνεύματα. Προσπαθεί, κοκκινίζει, υδρώνει, ξεϊδρώνει μπροστά σε ακροατήριο τώρα. Τίποτα. Δεν μπορούσε να πετύχει τίποτα. Βλέπει ότι αδυνατεί. Και τότε λέει στον κόσμο, με συγχωρείτε, κάτι μου συμβαίνει, δεν μπορώ. Παρακαλώ περάστε από το ταμείο του θέατρου να πάρετε πίσω τα εισιτήριά σας. Είχε ματαιωθεί αυτό. Αλλά εκείνο που είναι χαριτωμένο για να πάρετε την απάντηση της πράξεως, είναι κάτι που αναφέρει ο πατήρ Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, μακαρίτης πια, στο βιβλιαράκι του «Εκεί αν υπάρχουν μάγια», ότι κάποιος συσχολεί το κάθε βράδυ με τον πνευματισμό, δηλαδή με την επίκληση των δαιμόνων, υποτίθεται νεκρών ανθρώπων, είναι ο πνευματισμός, ο γνωστός με, που είναι δαίμονες, μόνο και μόνο δαίμονες, δεν είναι οι ψυχές των πεθαμένων ανθρώπων. Και αυτοί οι δαίμονες δημιούργησαν προβλήματα στο σπίτι αυτό. Θορύβους, καταστασίες, ζημιές, φοβερά πράγματα δημιουργούσαν. Αυτός ο ταλέπορος άνθρωπος, δέσμιος των πονηρών πνευμάτων, εισχωρεί το κάθε βράδυ εμεναργά με τα πονηρά πνεύματα. Μια μέρα η μάνα αυτού νου, ήταν αυτός και η μάνα του στο σπίτι, δεν μπορούσε να αντέξει αυτή την κατάσταση και κάλεσε τον ιερέα και έκανε αγιασμό. Είναι γνωστό ότι ο αγιασμός γίνεται με τον Τίμιο Σταυρόν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Εμβαπτίζουμε τον Τίμιο Σταυρόν μέσα εις το νερό και αγιάζουμε τον τόπο. Δηλαδή η παρουσία του Τιμίου Σταυρού. Το βράδυ αυτός καλεί τα πνεύματα, καμία ανταπόκριση. Καλεί, ξανακαλεί, τίποτα. Και μια στιγμή ακούει μια φωνή στα δικά του τα αυτιά. Δεν ερχόμαστε. Γιατί δεν ερχόμαστε.
Γιατί? Γιατί η μάνα σου έφερε εκείνον τον άλλον. Αυτοί είναι οι δαίμονες. Αυτοί είναι οι δαίμονες. Τι δηλαδή? Αυτό που λέει τώρα εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Δεν πιστεύεις την δύναμη του Σταυρωθέντος Χριστού? Εξεταζέτο τους δαίμονας. Έλα να εξετάσεις τους δαίμονες και αυτοί θα σου μαρτυρήσουν για τη δύναμη του Χριστού, για τη δύναμη του Σταυρού του Χριστού. Αυτό είναι, αγαπητοί. Αλλά ο Χριστός λέει για πέθανε υπέρ των αμαρτιών των άλλων, ο ίδιος όμως ήταν αναμάρτητος. Και λέγει εδώ, απέθανον δε υπό αμαρτιών αλλοτρίων, επειδή ημέν διοικίας αμαρτίας απέθανον, ο δε υπέρ αμαρτιών αλλοτρίων. Για ξένες αμαρτίες πέθανε ο Χριστός, για τις δικές μας, ενώ οι άλλοι πέθαναν για τις δικές τους αμαρτίες, καταδικαστέντες εις θάνατον. Αμαρτίαν γάρ ουκ επίησεν, ουδέ βρεθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ου Πέτρος ειν ο τούτο λέγον, επί αν υποπτεύθη χαρίζεστε το διδασκάλο, αλυσαΐας εστι ο λέγον, ο σαρκί μεν μη σύμπαρον, πνεύματι δε την ένσαρκον επιδημίαν προθεωρήσας. Τι είπε ο Απόστολος Πέτρος? Τι γράφει ο Απόστολος Πέτρος? Ότι αμαρτίαν, λέει, δεν επίησε, ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του. Αλλά για να μην νομίσεις ότι ο μαθητής χαρίζεται εις τον διδάσκαλον, δεν έχεις παρά να ανατρέξεις εις τον Ισαΐαν. Είναι το 53 κεφάλαιο, στίχος 9, ο οποίος έζησε πολύ πρώτου Ιησού Χριστού, έζησε 8 αιώνες προ Χριστού, και ο οποίος εν πνεύματι προθεωρήσας την ένσαρκον επιδημίαν. Δηλαδή πνευματικά προείδε τον ερχομό, την επιδημία, τον ερχομόν του Υιού του Θεού ένσαρκα, δηλαδή με την ανθρωπίνη φύση. Τι λέγει ο Ισαΐας εκεί? Ό,τι λέει και ο Απόστολος Πέτρος. Ότι ανομίαν ουκ επίησεν, ουδέ βρεθη δόλος εν το στόματι αυτού. Θα μου πείτε, ο Πέτρος πήρε την προφητεία του Ισαΐου. Ναι, αλλά η μαρτυρία του Πέτρου, αγαπητοί μου, είναι εμπειρική. Ο προφήτης λέγει ποιος θα είναι ο Μεσσίας. Ο Πέτρος γράφει αυτό που λέγει ο προφήτης, αλλά έχει εμπειρική μαρτυρία, διότι έζησε τον Ιησού Χριστόν και μπορούσε να λέγει ότι αμαρτίαν ουκ επίησεν. Αλλά λέει στη συνέχεια ο Άγιος Κύριλλος, προσέξτε αυτά, γιατί θα σας πω κάτι παρακάτω. Και τι μη μάρτυρα νυν φέρειν μόνον προφήτην, λάμβανε μάρτυρα Πιλάτων, αυτόν τον καταδικάσαντα λέγοντα ουδέν αίτιον ευρίσκω εν το ανθρώπο τούτο. Διδούς δε τούτον έκδοτον, απονυψάμεν ώστε τας χείρας, αθώος φυσήν ημί από του αίματος του δικαίου τούτου. Μην πηγαίνεις, λέει, στον προφήτη. Πήγαινε στον Πιλάτο, ο οποίος εχθρικός διέκειτο προς τον Ιησούν, ο οποίος κατεδίκασε τον Ιησούν. Τι είπε? Εγώ είμαι αθώος από το αίμα αυτού του δικαίου. Βλέπετε? Ώστε λοιπόν εδώ βλέπει κανένας ότι ομολογείται εδώ η αθωότης και η αναμαρτησία και από τον προφήτη και από τον μαθητή και από τον δικαστή, αλλά και κάποιος ακόμη. Έστει και άλλος μάρτης της αναμαρτησίας του Ιησού, ο πορτοστάτης του παραδείσου ληστής, επιτιμών το πλησίον και λέγον, εμείς άξια ον επράξαμε να απολαμβάνομεν, ούτως δε ουδέν κακόν επίησεν,
παρήμεν γαρεγότε και εσύ τη κρίση. Και εγώ και εσύ ο ληστής, και εγώ ληστής και εσύ ληστής, είδαμε ποιος είναι ο Ιησούς. Συγχωρούσε τους σταυρωτάς του επάνω εις των σταυρών. Και τι λέγει ο ένας εις τον άλλον? Εμείς δίκαια πάσχομαι, γιατί σταθήκαμε ληστέ. Αυτός δε σε τίποτα δε φταίει. Βλέπετε λοιπόν ότι ο ληστής εδώ δίδει τη μαρτυρία της αναμαρτησίας του Χριστού. Πρόσθετω εγώ κάτι που δεν το έχει ο Άγιος Κύριλλος, γιατί αν τα βάζει όλα έπρεπε, αγαπητοί μου, να είναι καμιά εκατοστή τόμη η κατοίκησή του. Πολύ φυσικό. Επιλέγει. Κάτι θα σας πω κι εγώ. Πήγαν κάποτε να τον συλλάβουν τον Χριστό, και εκείνοι που πήγαν δεν τον συνέλαβαν, γύρισαν άπρακτοι. Καθυλώθηκαν από το ήθος του, από τον λόγο του. Ουδέποτε, λέγει, άνθρωπος ελάλησεν ως ούτως ο άνθρωπος. Και κάτι ακόμα. Ο ίδιος είπε, αγαπητοί μου, ο Κύριος στους εχθρούς του: τι σε ελέγχει με περί αμαρτίας? Ένα ερώτημα το οποίο δεν ετόλμησε ποτέ κανείς στην ιστορία να το θέσει, και μάλιστα εις τους εχθρούς του. Θα έλεγα ότι το ερώτημα αυτό δεν ετέθη εις τους παρευρισκομένους του, αλλά ετέθη εις αυτήν την ιστορία. Διότι αν ξέρατε πως έχει ερευνηθεί η Αγία Γραφή για να βρουν κάτι εις βάρος του Ιησού Χριστού, δεν υπάρχει τίποτε. Είναι πραγματικά ο Ιησούς Χριστός ο αναμάρτητος. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, έρχομαι τώρα και σας λέγω το εξής: εάν ο Ιησούς Χριστός είναι ο αναμάρτητος, τότε με ποιο δικαίωμα ερχόμαστε στη σύγχρονη εποχή μας, που άλλες εποχές δεν το ετόλμησαν, πλην 2-3 προσώπων ήδη του δευτέρου αιώνος, όπως είναι ο Κέλσος και δεν ξέρω ποιος άλλος, ουδής άλλος ετόλμησε, οι αιώνες ολόκληροι δεν ετόλμησαν να προσβάλλουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού στο θέμα της αγιότητος, στο θέμα του ήθους. Πώς ερχόμαθα σήμερα εμείς στον 20ο αιώνα να προσβάλλουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού με ακατανόμαστα πάθη? Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Δεν θα ήθελα να σας πω περιπτώσεις πως διαστρέφουν το Ευαγγέλιο για να υποστηρίξουν τις πιο φοβερές αμαρτίες εις βάρος του Ιησού Χριστού. Δεν θα ήθελα να αναφέρω για να μην σας κολλήσει σαν δέλανο στο μυαλό αυτό πως βλέπουν και ερμηνεύουν το Λόγο του Θεού. Και γνωρίζετε από βλάσφημα θεατρικά έργα ή βλάσφημα βιβλία της εποχής μας τι σύρουν εις βάρος του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό πολύ φοβάμαι ότι η εποχή μας θα πληρώσει πολύ ακριβά. Να με θυμόσαστε. Θα μου πείτε, δεν το λέγω αυτό σαν, δεν είναι κατάρα αυτό να φυλάξω ο Θεός. Είναι μια πρόβλεψη. Θα πληρώσουμε όλοι μας πολύ ακριβά. Πάρα πολύ ακριβά θα πληρώσουμε αυτές τις ανίκουστες βλασφημίες που δεν ετόλμησαν οι αιώνες και οι χειρότεροι εχθροί του χριστιανισμού να εξτομίσουν εις βάρος του Κυρίου μας. Αυτό είναι το φοβερό. Γι' αυτό σας είπα, προσέξτε, τονίζω το σημείο ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αναμάρτητος. Στο προσέξουμε λοιπόν. Και ξέρετε ότι ήδη είχε υποθεί όταν αλώθηκε η Ιερουσαλήμ, αν και το βάρος έπεσε πιο πολύ στον Άγιο Ιάκωβο τον αδελφό Θεό, που τον είχαν φωνεύσει επειδή ήταν παραμονές της αλώσεως της Ιερουσαλήμ, και απεδόθη η πτώση και η τιμωρία η φοβερή της πόλεως,
εις τον άδικο σκοτωμό του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Αλλά τι είναι παρακαλώ ο σκοτωμός, το μαρτύριον του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου μπροστά εις την σταυρική θυσία του Χριστού? Τι είναι? Ήταν η πόλη που πλήρωσε πανάκριβα την αμαρτία της, που σταύρωσε το Θεό της. Γι' αυτό λοιπόν ας προσέξουμε, αγαπητοί μου, ας προσέξουμε, και όταν ακούμε ανθρώπους, όχι να βρίζουν αυτές τις κοινές βλασφημίες. Προσέξτε με, δεν είναι οι κοινές βλασφημίες της αγοράς που ακούμε τους ανθρώπους να βλασφημούν τα θεία, αν και αυτό είναι ακατανόητο βεβαίως. Αν σκεφτεί κανείς τι βλασφημά τον πιάσει, θα τον πιάσει μυρμηρία. Ποιον άνθρωπε βλασφημάς? Ποιον συνέλαβες, ποιον βλασφημάς? Και τι είναι αυτό που λέγεις? Για συλλαβέ το και θα βρίξεις. Δεν λέω αυτό. Είναι οι άλλες βλασφημίες που λέγουν ότι ο Χριστός υπήρξε τέτοιος και τέτοιος και η Παναγία υπήρξε τέτοια και τέτοια. Προς Θεού, αν ακούτε ανθρώπους ή βλέπετε δημοσιεύματα που μπορούν έτσι να προσβάλλουν βάναυσα το όνομα του Ιησού Χριστού ή της Παναγίας του τόκου, μη μένετε αδρανείς. Μα απαντήσετε με επιστολή, μα δεν ξέρω τι θα κάνετε, μη μένετε αδρανείς. Ξέρετε γιατί? Για να μην μας τιμωρήσει ο Θεός. Διότι αν υπάρξουν διαμαρτυρόμενες φωνές, τότε ίσως ένεκα αυτών των διαμαρτυρωμένων ανθρώπων, των διαμαρτυρωμένων φωνών, να σωθούν και αυτοί οι ίδιοι και να μην τιμωρηθούν με μια γενική καταστροφή. Και πηγαίνουμε στην τετάρτη παράγραφο. Έπαθε νουν Ιησούς κατά αλήθειαν υπερ πάντων ανθρώπων ούγαρ δόκησης ο Σταυρός, επί δόκησης και ηλίτρωσης, ου φαντασιώδης ο θάνατος, επί και μυθώδης η σωτηρία. Ή φαντασιώδης ο θάνατος, αληθείς οι λέγοντες εμνίστημεν ότι εκείνος ο πλάνος έλεγεν έτι ζών, μετά τρεις ημέρας εγείρομε. Το μένουν πάθος αληθές, αληθώς γαρε σταυρώθη, και ούκε πεσχυνόμεθα εσταυρώθη, και ούκε λέγχει με ούτως ο Γολγοθάς. Συγγνώμη. Και ου καρνούμεθα, αλλά μάλλον καυχόμε λέγον, καν γαρ αρνήσομε νυν ελέγχιμε ούτως ο Γολγοθάς, ου πλησίον νυν πάντες πάρεσμεν, ελέγχιμε του σταυρού το ξύλον, το κατά μικρόν εντεύθεν πάση τη οικουμένη λοιπόν διαδοθέν. Εδώ είναι μια ωραία παράγραφος, η οποία δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που έρχεται ο Άγιος Κύριλλος στο θέμα αυτό, έχει κατ' επανάληψη έλθει, αλλά και πάλι και στα παρακάτω θα βρούμε την θέση αυτή, διότι στην εποχή του υπήρχαν οι δοκίτε, μια αίρεση, η οποία έλεγε ότι ο Χριστός κατά φαντασία εσαρκώθη, δηλαδή δεν είχε πραγματική σάρκα, όπως πώς εμφανίζονται άγγελοι, πώς εμφανίζονται δαίμονες. Πολλές φορές εμφανίζονται ως άνθρωποι στους ανθρώπους, αλλά δεν είναι όμως αληθινή ενανθρώπιση. Όταν επί παραδείγματι η Θεοτόκος είδε τον Αρχάγγελο Γαβρίλ, προσέξτε το ρήμα που λέγει, ότι εισήλθεν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Προσέξτε το ρήμα, αν το έχετε ποτέ προσέξει. Εισήλθεν, λέει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ στην Θεοτόκο, εισήλθε. Το εισήλθε προϋποθέτει ότι άνοιξε η πόρτα και μπήκε μέσα. Δεν λέει όφθη, εισήλθεν. Ξαναλέγω άλλη μια φορά, άνοιξε η πόρτα και μπήκε μέσα. Τι είδε μπροστά της? Έναν νέον, έναν άνδρα είδε, έναν άνδρα. Ή το αστράπτον? Όχι. Διότι αν είναι το αστράπτον, τότε θα υπεβάλλεται ο Θεοτόκος και δεν ξέρω τι θα συνέβαινε.
το αποδίδουν πολύ ωραία αυτό οι υμνογράφοι μας, όταν θέτουν στο στόμα της Θεοτόκου, που λέγει στον άγγελο, δεν το γράφει η Αγία Γραφή, το θέτουν στο στόμα του, της Θεοτόκου, δηλαδή κάνουν ερμηνεία εδώ οι υμνογράφοι. Πες μου, είναι το μήνυμα του Θεού, μη με πλανήσεις όπως πλανήθηκε η Εύα, μήπως είσαι ο Σατανάς. Βλέπετε, φοβάται η Θεοτόκος, διότι δεν έχει μπροστά της απαστράπτοντα άγγελων. Όχι, υπάρχει μια ηρεμία συζητήσεως. Εμφανίστηκε λοιπόν ένας άνδρας και λέγει στην Θεοτόκον το και το. Η Θεοτόκος επίστευσε. Προσέξτε, επίστευσε, διότι αν είχε από πάνω της το βάρος μιας θεοφανίας, δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Θα κατηργείτο η πίστη. Οπωσδήποτε θα κατηργείτο η πίστη. Ο άγγελος πώς εμφανίστηκε? Ως άνθρωπος. Ή το άνθρωπος? Όχι. Όχι. Μπορεί ίσως να εισήλθε μεν, αλλά να μην εξήλθε. Όπως ο Ραφαήλ εις το βιβλίο το Βιτ συνοδεύει τον Τοβία σε ένα μακρινό ταξίδι μέρες των ημερών, καιρό για καιρό, αλλά τον βρήκε στην αγορά, βρήκε τον άγγελο στην αγορά, ως συμπατριώτη, ως και τα λοιπά κινείται. Όταν όμως αποκαλύπτεται ο αρχάγγελος, ο άγγελος Ραφαήλ αποκαλύπτεται στον πατέρα και το γιο, το Βία και το Βιτ, τότε εξαφανίζεται. Ενώ εισέρχεται και εξέρχεται, τότε άφαντος γίνεται και τότε καταλαβαίνω ότι είναι ο άγγελος. Έτσι και εδώ εισήλθε, γιατί αλλιώτικα θα κατηργεί το η πίστης. Δεν λέει βέβαια η Αγία Γραφή ότι εξυφανίστη, αλλά μπορούμε να το φανταστούμε ότι θα πρέπει να εξυφανίστη, οπότε ο Θεοτόκος θα πήρε την πληροφορία ότι είναι ο άγγελος. Αλλά η βεβαιότητα δεν ήταν εκεί. Η βεβαιότητα ήταν όταν η Θεοτόκος πήγε να δει αυτό που της είπε ο άγγελος, σαν σημάδι. Η συγγένισά σου η Ελισάβετ εγκυμονεί και είναι 6 μηνών. Ποιος? Εκείνη η γριά ξαδέλφη. Η γριά ξαδέλφη εγκυμονεί. Και πήγε, λέει, μετασπουδής η Θεοτόκος. Γιατί μετασπουδής? Όχι γιατί ήταν άπιστος, αλλά για να χαρεί το σημάδι. Αγαπητοί μου, άγγελος εμφανίστηκε, αλλά ήτο χωρίς ανθρωπίνη υπόσταση. Κατά το φαινόμενο ήτο άνθρωπος. Οι άγγελοι δεν ενανθρωπίζουν, όπως δεν θα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο Αντίχριστος, συγγνώμη, ο διάβολος, ο Σατανάς, δεν μπορεί να μιμηθεί την ενανθρώπιση του Χριστού. Εισέρχεται σε άνθρωπο, στον Αντίχριστο επί παραδείγματι, αλλά ενώ πολλά θα μιμηθεί του Χριστού, θαύματα θα μιμηθεί, αναστάσεις θα μιμηθεί, μόνο που θα είναι κατά φαντασία. Όμως ενανθρώπιση δεν μπορεί να μιμηθεί. Είναι αδύνατον ο διάβολος να μιμηθεί ενανθρώπιση. Είναι κατά το φαινόμενο η ανθρωπίνη φύση που παίρνει. Αληθή ενανθρώπιση μόνον ο Υιός του Θεού είχε. Συνεπώς εδώ οι άνθρωποι που είναι του Σατανά και τους λέγει του Σατανά ανθρώπους ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, γιατί είναι ένας από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, που πολεμά την αίρεση των δοκιτών, ότι ο Χριστός δεν είχε πραγματική ανθρωπίνη φύση ή το καταδόκηση, λέει κατά φαντασία, όπως είναι στους αγγέλους. Αυτό είναι φοβερή αίρεση. Και λέει τώρα εδώ ο Άγιος Κύριλλος, εάν λέγει είναι δόκησης ο Σταυρός, καταδόκηση δηλαδή ο Σταυρός, τότε και η λύτρωσης είναι καταδόκηση. Δηλαδή φανταστική. Ούγαρ δόκησης ο Σταυρός, επί δόκησης και η λύτρωσης.
Δεν είναι, λέγει, δόκησης, λέει, φαντασία ο Σταυρός. Πέθανε πραγματικά ο Υιός του Θεού επί του Σταυρού. Γιατί είχε πραγματικά ανθρωπίνη φύση. Γιατί αλλιώτικα και η σωτηρία θα ήταν φανταστική. Ου φαντασιώδης ο θάνατος. Δεν είναι το θάνατος φαντασιώδης. Επί και μυθώδης η σωτηρία. Γιατί αλλιώτικα και η σωτηρία θα ήταν μυθική, δηλαδή ανύπαρκτη. Ή φαντασιώδης ο θάνατος, αληθείς οι λέγοντες. Διότι λέει, αν ήταν φανταστικός ο θάνατος, αλλά πρόσεξε, ποιοι είπαν και τι είπαν. Ποιοι πάλι, οι εχθροί. Ω, οι εχθροί. Ξέρετε, οι ομολογίες των εχθρών πολλές φορές είναι πολύτιμες. Ο Σοφοκλής, συγγνώμη, ο Αισχύλος, όταν θέλει να παρουσιάσει τη νίκη των Ελλήνων εναντίον των Περσών, δεν παρουσιάζει τίποτα επί σκηνής που να δείχνει τη νίκη των Ελλήνων, αλλά παρουσιάζει την αυλή των Περσών που κλαίνε και χτυπιώνται για την ήττα τη δική τους. Στο έργο του η Πέρσε. Όχι η Πέρσε, Πέρσε. Εκεί το βλέπει κανείς αυτό. Έχει αξία να βάλουμε στο στόμα των εχθρών τη νίκη ή μια μαρτυρία. Πολύ αξία λοιπόν εδώ. Κοίταξε τι είπαν και ποιοι το είπαν. Οι αρχιερείς, οι καταδικάσαντες, εμνίσθημεν, είπαν εις τον Πιλάτον, ότι εκείνος ο πλάνος έλεγε έτι ζων. Έλεγε εκείνος ο πλάνος όταν ακόμα ζούσε. Μετά τρεις ημέρες εγίνομαι. Έτι ζων όταν ζούσε. Δηλαδή τώρα τι είναι. Τώρα έχει πεθάνει. Ποιος λοιπόν έδωσε την μαρτυρία ότι ο Ιησούς απέθανε. Αυτοί οι ίδιοι οι εχθροί του. Και λέγει κάτι πολύ ωραίο, ότι δεν ντρέπομαι, λέγει, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Αληθώς εσταυρώθη ο Κύριός μου, αλλά δεν ντρέπομαι. Εσταυρώθη και δεν το αρνούμεθα. Ναι, εσταυρώθη, πραγματικά εσταυρώθη. Αλλά μάλλον καύχημα το θεωρούμε, γιατί εν αρνηθώ, επειδή βέβαια ο Χριστός ανεστήθη, γιατί εν αρνηθώ με ελέγχει αυτός ο Γολγοθάς. Και ξέρετε πόσο κοντά ήταν ο Γολγοθάς? Ήτανε πλάι τους. Ήτανε μέσα στη ίδια την εκκλησία που γίνονται οι κατηχήσεις. Ξέρετε πού γίνονται οι κατηχήσεις? Αυτές που διαβάζουμε εδώ τώρα, εις τον ναό της Αναστάσεως, τον οποίον ναόν έκτισε η Αγία Ελένη, αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος, το 333 εκτίστηκε ο ναός της Αναστάσεως από την Αγία Ελένη. 333, αν θυμάμαι καλά, μπορώ να κάνω και λίγο λάθος, πάνω κάτω. Ξέρετε πότε λέγονται αυτές οι κατηχήσεις που έχουμε στα χέρια μας? Το 350. Συνεπώς είναι μέσα στο ναό. Και ξέρετε ότι ο ναός της Αναστάσεως περιλαμβάνει τον Γολγοθά. Κάπου σε κάποιο σημείο του ναού έκαναν τις κατηχήσεις των και λέει, εδώ πλησίον μας είναι. Πόσο πλησίον? Κάτω από τα ίδια κεραμίδια. Ακούστε πως το λέει. Ελέγχει με ούτως ο Γολγοθάς. Αν εγώ πω ότι δεν πέθανε ο Χριστός, με ελέγχει αυτός ο Γολγοθάς, ου του οποίου πλησίον νυν πάντες πάρεσμεν. Που είμαστε πλάι του, είμαστε κοντά του. Αυτός με ελέγχει. Αν πω ότι δεν πέθανε ο Χριστός επί του Σταυρού. Είναι προσφυλής αυτό, προσφυλές το σχήμα αυτό στον Άγιο Κύριλλο, που να λέγει με ελέγχει αυτό, με ελέγχει εκείνο. Ζωηρεύει τον λόγο, είναι πολύ ωραίο. Και ένα δεύτερο λέγει, ελέγχει με του Σταυρού το ξύλον, προσέξτε αυτό, το κατά μικρόν εντεύθεν πάση τη οικουμένη λοιπόν διαδοθέν. Είναι το τίμιον ξύλον, το οποίο μοιράστηκε και σκορπίστηκε σε όλο τον κόσμο. Είναι η γνωστή διάδοση του τιμίου ξύλου σε όλο τον κόσμο. Με ελέγχει, λέγει, ο τίμιος σταυρός
επί του οποίου σταυρού απέθανε ο Χριστός, και αυτό τώρα σκορπίστηκε σε όλο τον κόσμο που το έχει πάρει όλη η φίλιος για ευλογία. Ξέρετε δε τι θαύματα γίνονται με ό,τι διασώζεται από τον Τίμιο Σταυρών, που έχουμε τα δύο μεγαλύτερα κομμάτια στο Άγιον Όρος. Το γνωρίζετε αυτό? Είναι, αγαπητοί μου, καταπληκτικό. Ομολογώ τον Σταυρών, επειδή είδα την Ανάσταση. Γνωρίζω την Ανάσταση, γι' αυτό ομολογώ τον Σταυρών. Ήγαρ σταυρωθείς απέμεινεν, ούκαν ίσως ομολόγησα. Συνέκρυψα γάρ αν τάχα το αιμό διδασκάλω. Αναστάσεως δε των σταυρών διαδεξαμένης, ούκε πεσχύνομαι διηγούμενος. Αν υποτεθεί ότι ο διδάσκαλός μου δεν αναισθήθη, πιθανώς να το κρύβα, να μην το έλεγα αυτό. Αλλά τώρα δεν το κρύπτω, δεν το κρύπτω, ούτε ντρέπομαι να το διηγούμε. Γιατί? Επειδή των σταυρών τον διεδέχθη η Ανάσταση. Φυσικά θα έχει ξεχωριστή κατήχηση ο Άγιος Κύριλλος περί της Αναστάσεως του Χριστού, και έχει πολλά εκεί να μας πει. Τώρα πάντα μιλάει στην κατήχηση του αυτή για τον θάνατον του Χριστού των Σταυρικών. Και πηγαίνουμε στην πέμπτη κατήχηση. Παράγραφο, συγγνώμη. Πάση μενούν ομοίως ένσαρκος ον εσταυρώθη, αλλού δια τας ομοίας αμαρτίας. Καθόλα εσταυρώθη, όπως ακριβώς και ένας ληστής, αλλά όχι όμως για όμοιες αμαρτίες. Ούγαρ δια φιλοχρηματία νύχθη εις θάνατον. Δεν οδηγήθηκε στον θάνατον διότι ο Κύριος ή το φιλοχρήματος. Εδώ έχει κάτι πολύ ωραία σχήματα. Ακτιμοσύνης γάρ ειν διδάσκαλος. Εδώ δηλαδή κάποια σχήματα που δείχνουν την αθωότητά του. Δεν σταυρώθηκε από φιλοχρήμα, για φιλοχρηματία να κατηγορηθεί, ούτε έκανε κατάχρηση ή ό,τι άλλο, διότι το διδάσκαλος της ακτιμοσύνης. Μία παρατήρηση υμνογραφική. Στα τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδας υπάρχει το εξής ωραίο. Ο υμνογράφος ερωτά τον Ιούδα, δεν εγνώριζες ότι ο διδάσκαλός σου ή το ακτίμων? Αν λοιπόν ήσουν εραστής χρημάτων, γιατί ακολούθησες ακτίμωνα διδάσκαλον? Πολύ ωραίο αυτό. Ουδέ δι' επιθυμίαν κατεδικάστη. Αυτός γαρ λέγει σαφώς, όσε αν εμβλέψει γυναική προς το επιθυμίσε ή διεμήχευσεν αυτήν. Ούτε κάποια επιθυμία πονηρή ήρθε να τον σκιάσει ώστε να καταδικαστεί γι' αυτό. Γιατί αυτός ο ίδιος είπε, και μόνο γιατί θα δεις εμπαθώς έναν άλλον άνθρωπο, δεν λέγω γυναίκα, δεν την μπορεί, αυτό ισχύει για την γυναίκα ως προς έναν άνδρα, όπως και για έναν άνδρα ως προς μια γυναίκα. Όταν δεις τον άλλον άνθρωπον εμπαθώς. Ού κατά προπέτειαν πλήξας ή τύψας. Δεν εκτύπησε, δεν έπληξε προπετός κάποιον άνθρωπο, δεν έδιρε κάποιον για να καταδικαστεί. Έστρεφε γάρ και την άλλη η αγώνα το τύπτοντι. Είναι εκείνος ο οποίος μπορούσε να στρέφει, έτσι το δίδαξε και έτσι το έκανε, να γυρίζει και το άλλο μάγουλο για να δεχθεί θάπισμα. Ού του νόμου καταφρονήσας, ειν γάρ του νόμου πληρωτής. Δεν κατεφρόνησε τον νόμο για να δικαστεί, να καταδικαστεί, διότι ήτο ο εφαρμοστής πληρωτής, ο εφαρμοστής του νόμου. Ού προφήτην λιδοή σας, δεν ύβρισε ούτε κακολόγησε προφήτην. Αυτός γαρήν ο υπό των προφητών κηρυσσόμενος, διότι αυτός ο ίδιος ή το εκείνος που οι προφήτε τον είχαν προκηρύξει και προαναγγείλει. Ούκ αποστερήσας μισθών, δεν κατεκράτησε μισθών εργαζομένων,
αμυστή γάρ και δωρεάν εθεράπευε. Ότι προσέφερε δωρεά το θεράπευε, το έδινε. Ου λόγεις αμαρτών, ου πράξεσιν, ου κενθυμίσεσιν. Δεν αμάρτησε ούτε στα λόγια, ούτε στις πράξεις, ούτε στους λογισμούς. Προσέξτε αυτή την τριμερή περίπτωση, γιατί μερικοί λένε ότι το να πράξεις είναι κακό, το να πεις δεν έχει σημασία, πολύ παραπάνω και να σκέπτεσαι πονηρά πράγματα. Αγαπητοί μου, κοιτάξτε εδώ, αμαρτία είναι ό,τι πράξω, ό,τι πω, εννοείται αμαρτωλό, και ό,τι σκεφτώ αμαρτωλό. Ως αμαρτίαν ου και ποιήσεν, ουδέ βρεθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ως ο οποίος λιδωρούμενος ου καντε λιδώρη. Όταν υβρίζετο δεν έβριζε και αυτός ομοίως. Πάσχον ου και πύλη, δεν απειλούσε όταν έπασχε, όπως θα λέγαμε θα σου δείξω εγώ τι θα σου κάνω εάν εφόσον και καθόσον. Ή να καταράτε, ή να λέγει θα σε στείλω στην κόλαση. Τίποτα. Πάσχον ουκ η πύλη, δεν απειλούσε. Ο ελθόν επί το πάθος ουκ κάκον αλεκόν. Δεν ήρθε στο πάθος άθελά του, αλλά θεληματικά του. Ήθελε και ήρθε. Και ήρθε ξεγελώντας τον διάβολο που τον ανέβασε εις τον σταυρόν για να σώσει το ανθρώπινο γένος. Θα σας θύμιζα ένα παρόμοιο, σας το είπα και χθες μου φαίνεται, με τον Κόδρο, το βασιλιά των Αθηνών, ο οποίος επήρε τον εξής χρησμόν από το μαντίον των Δελφών, ότι τότε θα εσώζεται η πόλη των Αθηνών εάν ο βασιλιάς της πόλεως πέθαινε. Πώς θα γίνει όμως αυτό? Ντύθηκε χωρικός, πήρε ένα τσεκούρι και πήγε και έκοβε ξύλα πλάι στους εχθρούς της πατρίδας του. Αυτοί του είπαν να σκοθεί να φύγει από εκεί πέρα, και αυτός επέμενε να κόβει ξύλα ή τους προκαλούσε, και αυτοί θύμωσαν και τον σκότωσαν. Όταν έμαθαν ότι είναι ο Κόδρος ο βασιλιάς, τότε έφυγαν, διότι και οι εχθροί εγνώριζαν τον χρησμόν του μαντίου, ότι αν φωνευτεί ο βασιλιάς των Αθηνών, τότε θα χάσουν τη μάχη. Και έφυγαν. Λύθηκε η πολιορκία και σώθη η πόλη. Αγαπητοί μου, είναι ένας ωραίος τύπος, παρότι ανήκει στον εθνικό κόσμο, που μπορούμε να πούμε ότι αυτό ανταποκρίνεται εις τον Ιησού Χριστό. Εφόρεσε την ανθρωπίνη φύση, εκρίθη η θεότης από τον διάβολο, τον ανέβασε επί του σταυρού ο διάβολος, εθανατώθη ο Υιός του Θεού. Γι' αυτό ο Κύριος έκρυπτε την θεότητά του με κάθε τρόπο. Τι είχε πει στους τρεις μαθητάς? Δεν θα πείτε τι είδατε επί του Θαβόρ, δεν θα πείτε, αλλά μετά την Ανάσταση του Υιού του ανθρώπου θα πείτε το και το. Ο διάβολος δεν έπρεπε να μάθει, μη σας κάνει εντύπωση αυτή η φράση, δεν έπρεπε να μάθει ποιος είναι ο Υιός του Θεού, ότι είναι ο Υιός της δόξης του Θεού, η δόξα του Θεού, ο Υιός ο Κύριος, ο Ιαχφέ, ο Κύριος. Δεν έπρεπε να το μάθει. Υπάτησε τους πρωτοπλάστους, έπρεπε να απατηθεί ο διάβολος. Και ήρθε να τον απατήσει τον διάβολο ο Κύριος. Και εφόρεσε μορφήν δούλου, δηλαδή ανθρωπίνη φύση, και ήλθε όχι άκον, όχι άθελά του, αλλά εκόν, αλλά θεληματικά του. Και ήλθε ακριβώς για να προσφερθεί. Καν της παρετούμενος είπη και νυν, ή λεώσει Κύριε λέξη πάλιν, είπα γιο πίσω μου σατανά. Κι αν πάλι αυτή τη στιγμή του πει κάποιος, ή λέω σε σένα Κύριε, μη πας να σταυρωθείς, θα του ξανά έλεγε, πίσω μου σε έχω σατανά, φύγε, πηγαίνω για να σωθεί το ανθρώπινο γένος.